στο βούτυμα πάει και οι απατεώνες το έχουν κλείσει πάλι με κλαδιά. Αρχίσαμε. Η κροκαλά ή η λάσπη. Λάσπη πρέπει να έχει εδώ πολύ. Ποτάμι. Σε όλη την επικράτεια είδαμε τα Ζωνιανά, τις Πουάλες, το Πανεπιστήμιο τώρα, τα Εξάρχεια σε πολλά σημεία τους κτλ. Κύριε Μπιέτσε, από πλευράς ΠΑΣ ΠΑΕ, προφανώς, άκουσα προσεκτικά αυτά που είπε η κυρία Γεννάκου και θέλω, ήθελα να της κάνω κάποιες ερωτήσεις, αλλά ουσιαστικά θέλω να ρωτήσω αν καταλαβαίνει ο εκάστοτε υπουργός παιδιάς, όχι απαραίτητα η κυρία Γεννάκου, για ποιους λόγους οι φοιτητές προχωράμε σε καταλήψεις, σε διαδηλώσεις ή πορείες. Δηλαδή ουσιαστικά το πρόβλημα είναι η κατάληψη, η διαδήλωση ή η πορεία ή οι λόγοι που μας οθούν στο να κάνουμε αυτές τις κινήσεις. Δεν θεωρώ ότι κανένας φοιτητής που συμμετέχει σε καταλήψεις, συμμετέχει στις πορείες, δεν κάνει επαναστατική γυμναστική. Αντιδράει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Έχει... Γιώργο, θέλω να πω μπροστά. Τι είπε? Αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιγράψει τα μέτρα της κυβέρνησης για τη μείωση του ελλείμματος και του δημοσίου χρέους και τους άξονες της φορολογικής μεταρρύθμισης. Την Τρίτη θα συνεδριάσει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέμα συζήτησης, η πάταξη της διαφθοράς. Ολοκληρώθηκε ο 26ος γύρος της Αθήνας, στην οποία δόθηκαν οι δρόμοι του κέντρου που είχαν κλείσει. 46 νεκροί από τη νέα γρήπη στη χώρα μας, τελευταία θύματα ένας 19χρονος και μία 18χρονη. Ο ιός της νέας γρήπης είναι απρόβλεπτος, προειδοποιούν οι ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ύφεση των έντονων καιρικών φαινομένων σήμερα, νέο κύμα κακοκαιρίες έρχεται από αύριο και από τα δυτικά. Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της σύλλησης του τάφου του τέος Προέδρου της Κύπρου, Τάσου Παπαδόπουλου. Εξετάζονται δύο βασικά σενάρια. Οι δράστες να είχαν πολιτικά κίνητρα ή σκοπεύουν να ζητήσουν. Στο Ιράκ τουλάχιστον δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση πολύ κοντά σε κέντρο νέων συλλέκτων στη Μοσούλ. Όλες οι ειδήσεις του Αντένα, κυρίες και κύριοι, και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.9.2.gr. Έτσι, καλά πας, πήγαινε, σιγά σιγά. Πολύ σιγά σπυρό, πριν σιγά σιγά.
φεύγω, ρε. Ρε, κάντε μου κουμάτι επειδή έτσι κανένα φάλαινα εδώ τώρα να φύγω. Είναι οροφάγωμα στην κλειστή δεξιά. Πάρτε τη ανοιχτά.